Πολύ καλησπέρα σα. Γκέ. Yeah. Ο λικάνθρωπο του καυτού βάλτου. <coughs> στο προηγούμενο που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, το μαθήματα πιάνου, είχε στη ράχη τον αριθμό 13. Αυτό έχει τον αριθμό 15. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Αλλά βρήκα online και στο Goodreads και στο wiki του, του Goosebumps ότι αυτό ουσιαστικά είναι το επόμενο από τα μαθήματα πιάνου. <coughs> δεν ξέρω γιατί δεν λέει 14, ποιο βγήκε στην Ελλάδα σαν 14. Αλλά ναι, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, αυτό το βιβλιαράκι διαβάστηκε τότενε στο δημοτικό ε, και με είχε τρομάξει και αυτό. Και το εξώφυλλο είναι απλά υπέροχο, παιδιά. Είναι από τα πιο όμορφα, ίσως, της σειράς. Και τώρα δύο λόγια για την υπόθεση. Ε, ουσιαστικά, ο Γκρέιντι με την αδερφή του μετακομίζουν κοντά σε ένα βάλτο, επειδή ο μπαμπάς τους είναι επιστήμονα και θέλει να κάνει μια έρευνα πώ αντιδρούν κάτι αλάφια με αυτό τον βάλτο. Και εκεί πέρα εξερευνούν το βάλτο με την αδερφή του, χάνονται και την επόμενη μέρα μαθαίνουν ο Γκρέιντ μαθαίνει από ένα παιδί, από τον Will ότι ε, ονομάζεται καυτό Βάλτο, επειδή κάποτε υπήρχε μια αρρώστια που ξεκίνησε από το Βάλτο και όσοι κολλήσαν αυτήν την αρρώστια ή τρελαθήκαν ή πεθάνανε. Ε, την επόμενη μέρα γνωρίζει μια κοπελιά που του λέει ότι υπάρχει σε αυτό το Βάλτο ένα λικάνθρωπο και να προσέχει κτλ. Και, και, και ο Γκρέιντ βρίσκει και ένα σκυλάκι που το ονομάζει Λίκο, γιατί το θυμίζει Λίκο. Και μετά αρχίζουν να γίνονται έτσι διάφορα σκηνικά, ακούνε ουρλιαχτά λικα, του λύκου και θεωρεί ο μπαμπάς ότι είναι ο σκύλο, Ο Γκρέιντ υπέρασπίζεται το σκύλο και λέει ότι όχι υπάρχει Λικάνθρωπος κτλ. Υπάρχει πάλι ένας κρύπι ερημίτης που θεωρούν ότι αυτός είναι ο Λικάνθρωπος. Και στο τέλος του βιβλίου αποκαλύπτεται ότι τελικά ο Λικάνθρωπος είναι ο Will δαγκώνει τον Grady και το βιβλίο κλείνει με τον Grady πλέον να είναι και αυτός λυκάνθρωπος και να λέει μια φορά το μήνα ε, όταν είναι γεμάτο το φεγγάρι τρέχω σαν λύκος ελεύθερος. Έχει πολλά τρόπους που έχουμε δει στα άλλα βιβλία. Π.χ. Ε, ε, βρίσκουν μια κρύπη καλύβα μέσα στο, μέσα στο, βάλτο. Αυτό θυμίζει το πρώτο βιβλίο με το ερυπωμένο σπίτι. Βρίσκουν το κρύπη ερημίτη. Έχουμε βρει ήδη πάλι άλλου κρύπη χαρακτήρε όπω αυτόν που είχε το μαγαζί με τι μάσκε ή αυτόν που είχε τη φωτογραφική μηχανή. Ε, πάλι έχουμε με μετακόμιση από μια περιοχή σε άλλη και τις ε, δυσκολίες που έχει μετακόμιση για ένα πιτσιρίκι πάλι έχουμε ένα μπαμπά επιστήμονα όπως ήταν με τη Μούμια πάλι έχουμε ένα πολύ αφιλόξενο περιβάλλον όπως ήταν με την κατασκήνωση οπότε βγάζει πάρα πολύ νόημα το πόσο γρήγορα τα έβγαζε ο Στάιν και πόσο κοντά είναι τα τρόπους του ενός βιβλίου με του άλλου αλλά θυμάμαι, παιδιά, ότι όταν ήμουν πιτσιρικά και ο τίτλο Καυτό Βάλτο. Αυτό με τρόμαζε, που <Κι> είναι τώρα τόσο αστείο. Και όταν τα πιτσιρικά είχαν χαθεί μέσα στο Βάλτο, ήμουν λίγο κρυπιασμένο του στήλου. Ο, τι είναι αυτό εδώ, γιατί σα έχω πει, όντα παιδί πόλη και όντα από υπερπροστατευτική οικογένεια, μπορούσα να φανταστώ πόσο δύσκολο είναι να είσαι χαμένο σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πολύ ωραίο βιβλιαράκι και αυτό. Πολύ ωραίο εξώφυλλο. Τα λέμε όποτε. Καλή ζωή.